Θα τρώω σαν την Ariana Grande για 24 ώρες. Θα τρώω για 24 ώρες vegan. Γιατί εννοώ με αυτό? Έτσι όπως είναι το πιάτο με τη βρώμη, ρίχνεις λίγο νερό. Για να δούμε. Το κόβω να τρώω μόνο. Φράουλες. Δεν ξέρω τι να φάω καθόλου σήμερα. Πρώτη μέρα πεινάω με αυτό το βίντεο. Στα λαχανικά είμαστε σήμερα. Hey γερνιός, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν, όπως είδατε από κάτω στον τίτλο, θα τρώω σαν την Ariana Grande για 24 ώρες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι το συγκεκριμένο βίντεο. Ένα έχω να σας πω. Θα τρώω για 24 ώρες vegan. Γιατί εννοώ με αυτό? Λόγω του ότι η Ariana Grande είναι vegan, δηλαδή δεν τρώει τίποτα παράγωγο των ζώων. Όλα φυτικά, όλα φυσικά συστατικά από τη μητέρα φύση. Θα πρέπει αντίστοιχα και εγώ να τρώω για 24 ώρες vegan φαγητά που της αρέσουν. Κάντε subscribe στο κανάλι μου αν θέλετε να κάνω έτσι και άλλα βίντεο με άλλους διάσημους και πείτε μου ποιος είναι ο αγαπημένος σας διάσημος που θέλετε να κάνω από κάτω στα σχόλια. Δεν έχω βρει ακριβώς τι τρώει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Προφανώς αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί και οι διατροφικές συνήθειες αλλά και το διαιτολόγιο των celebrities αλλάζει από μέρα σε μέρα. Θα ακολουθήσω τη διατροφή που αναφέρουν τα περισσότερα άρθρα ότι της αρέσει να τρώει, τι προτιμάει να τρώει και όλα αυτά. Ας πούμε της αρέσει πάρα πολύ η γλυκοπατάτα. Άρα μπορείτε να καταλάβετε ότι μέσα στη διατροφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τη γλυκοπατάτα. Είχα ξαναπροσπαθήσει να τρώω vegan για μία μέρα, είχα κάνει ένα αντίστοιχο βιντεάκι αν θες να το δεις, υπάρχει στις κάρτες και από κάτω στην περιγραφή, που ήταν τρώω για 24 ώρες vegan φαγητά, καμία σχέση. Εκείνη η διατροφή ήταν γενικά vegan φαγητά. Αυτά θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε πράγματα που αρέσουν στην Ariana Grande, που της αρέσει να τρώει κατά τη διάρκεια της μέρας. Οπότε ας μην καθυστερούμε, πάμε να ετοιμάσουμε το πρωινό μας. Όπως σας είπα, ήρθε η ώρα του πρωινού. Για πρωινό θα φάμε κάτι πάρα πολύ υγιεινό. Όπως σας είπα, είναι κυρίως plant-based όλα αυτά που τρώει η Ariana Grande. Οπότε θέλουμε ένα πιάτο, λίγη βρώμη. Θα βάλω τη βρώμη μέσα στο πιάτο. Αυτό το κάνω παλιά εντωμεταξύ εγώ. Λίγη βρώμη, γιατί αυτή θα μεγαλώσει. Και γιατί θα μεγαλώσει, τι εννοώ. Έτσι όπως είναι το πιάτο με τη βρώμη, ρίχνεις λίγο νερό. Έτσι, τόσο περίπου. Και θα βάζω το φούρνο μικροκυμάτων. Μπορείτε φυσικά το συγκεκριμένο να το κάνετε και σε κάποιο κατσαρολάκι ή κάτι τέτοιο, να ζεστάνει το νερό και να ρίξετε αντίστοιχα μέσα τη βρώμη. Σήμερα θα τρώμε vegan όλη μέρα. Όλη μέρα. Και τώρα έχω πλένει διάφορες φράουλες, τις οποίες θα τις κόψω πάνω στο πιάτο. Θα το ετοιμάσω έτσι πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Για να το διακοσμήσουμε έτσι λίγο. Και να το κάνουμε ακόμη πιο υγιεινό. Της αρέσει να βάζει blueberries, φράουλες, πατόμουρα πάνω στο πρωινό της. Τώρα, επειδή πλησιάζει η εποχή της φράουλας, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, νομίζω φτιάχνουν κατά πολύ τη γεύση τους. Της αρέσει από πάνω να βάζει διάφορους σπόρους. Όπως σας είπα, είναι όλα plant-based. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σπόρους σας αρέσει, αμύγδαλα, καρύδια και όλα αυτά. Εγώ επέλεξα να βάλω ηλιόσπορους που είναι πάρα πολύ καλή για ενέργεια και επίσης καρύδια. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και να δούμε πώς είναι αυτό το πρωινό που τρώει η Ariana Grande. Στο συγκεκριμένο δεν έχω βάλει ούτε μέλι, γιατί το μέλι είναι παραγωγό του ζώου. Μπορείτε να βάλετε παρόλα αυτά σιρόπι σφεδάμου. Εμένα μου θυμίζει λίγο τη γεύση ψιλοκαφέ, οπότε δεν το πολύ προτιμώ. Αποφάσισα να το φάω σκέτο μόνο με τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. Για να δούμε. Γιατί δεν τρώγω τόσο καιρό βρώμη? Γιατί είναι στην άκρη, στο περιθώριο. Wow. Μου αρέσουν οι φράουλες που ακουμπήσαν στο ζεστό πιάτο, στη ζεστή βρώμη. Και κάπως έλειωσαν, σαν να γίνανε μαρμελάδα. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν περίμενα να είναι τόσο ωραίο και να ταιριάζει τόσο πολύ. Είχα ξεχάσει πως είναι να τρως βρώμη. Fun fact, η Ariana Grande, καθώς έψαχνα έτσι λίγο για τη διατροφή της, βρήκα κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Είναι από τις πιο πλούσιες νέες κοπέλες. Και να μου πείτε λογικό σε ποιον δεν αρέσει η Ariana Grande. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια σας ποιος είναι ο αγαπημένος σας τραγουδιστής ή τραγουδίστρια και γιατί. Οπότε πάρα πολύ ωραίο το πρωινό, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγκρίνω. Να είμαστε λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αφού φάγαμε το πρωινό μας, ήρθε η ώρα τώρα να φάμε και το μεσημεριανό. Για το μεσημεριανό, όπως σας είπα, της αρέσουν οι πατάτες. Οπότε αποφάσισα να βάλω στο φούρνο γλυκό πατάτα. Και αποφάσισα να το συνοδεύσω με μία σαλάτα. Η εποχή σου τώρα είναι τα παντζάρια. Οπότε αποφάσισα να φάω την γλυκοπατάτα μαζί με μία σαλάτα που είναι το παντζάρι. Η γλυκοπατάτα, μόλις τη βάζεις στο φούρνο, διαλύεται. Γίνεται πραγματικά πουρές. Πρέπει ίσως να μην το σκεπάσω, να το αφήσω να ξεροψηθεί παραπάνω. Παιδιά, πόσο καιρό έχω να φάω γλυκοπατάτα? Θα ξεχάσει τη γεύση της. Μοιάζει με την κανονική πατάτα, αλλά είναι πιο γλυκιά. Είναι πιο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Πρέπει να τη δοκιμάσετε αν δεν την έχετε δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και το πιάτο μου φυσικά έγινε όλο ροζ από το παντζάρι. Σε μισή ώρα, παιδιά, θα πεινάμε. Μην αγχώνεστε. Όλη μέρα θα τρώμε σε αυτό το βίντεο με τα λαχανικά που τρώμε.
Τέλειο. Θέλω να μου πείτε επίσης αν προτιμάτε την κανονική πατάτα ή αν προτιμάτε την γλυκοπατάτα. Με έχει πιάσει λίγο η πείνα, έτσι. Έχω καθαρίσει και έχω κόψει φράουλες. Είναι απόγευμα και για γλυκό το κόβω να τρώω μόνο φράουλες. Δεν ξέρω τι να φάω καθόλου σήμερα. Πρώτη μέρα πεινάω με αυτό το βίντεο. Οπότε πέρασα να πω ένα γεια. Να πω ότι είμαι καλά. Συνεχίζουμε τη διατροφή μας με φραουλίτσες. Μάλλον θα φάω σήμερα αρκετά νωρίς το βράδυ, το κόβω εγώ. Κάτι έτσι λίγο ελαφρύ, οπότε θα τα πούμε στο βραδινό. Παιδάκια μου, παιδάκια μου γλυκά, με πιάσε μια πείνα από γευματιάτικα που είναι τώρα και σκέφτομαι να διατοιμάσω όλα μαζί και να φάω, γιατί πεθαίνω στην πείνα. Έχω εδώ πέρα αβοκάντο, της Ariana Grande, της αρέσει πάρα πολύ να τρώει αβοκάντο. Προσπαθώ να το πιω από τα δύο, είναι πιο μαλακό για να το βάλω, γιατί θα είναι και πιο έτοιμο. Κυρία μου, λυπάμαι, αλλά αυτό είναι πιο μαλακό. Θα κάνω ένα avocado toast, στην ουσία δεν είναι τίποτα παρά μόνο κόβεις τη μέση στο avocado σου. Μπορείς να το κάνεις είτε πάστα, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα το βάλω το υπόλοιπο στη σαλάτα και δεν θέλουμε να έχουμε waste. Πάρω το avocado μου, το βάλω εδώ πάνω, τέλεια. Σαν έχει λίγο ψηλό, μαγρύς το συγκεκριμένο, άρχισα να το φάω. Και εγώ θα το κόψω έτσι εδώ πάνω και θα το κάνω μια ωραία πάστα. Οπότε το έχω αλείψει κάπως έτσι. Τέλεια. Και θα βάλω τώρα πάνω αλάτι, πιπέρι και λίγο λεμονάκι, έτσι ώστε να γίνει πολύ πιο ωραία. Πάμε λοιπόν να κόψουμε και μια σαλατούλα για να φάμε. Έχω εδώ πέρα μια σγουρή. Vegan. Μέσα στα λαχανικά είμαστε σήμερα. Τρώει αρκετό πράσινο η Ariana Grande. Κόβουμε και τη σαλατούλα μας. Ήρθε η ώρα τώρα του βραδινού. Έχω εδώ πέρα μία σαλάτα, μαρούλο σαλάτα όπως σας είπα, στην οποία έχω βάλει μέσα ραπανάκι. Αυτό εδώ, κόκκινο, το κλασικό ραπανάκι. Θυμάστε τα σποράκια το πρωί. Θα βάλω και λίγα σποράκια. Τι λίγα, πολλά βασικά, γιατί είναι πολύ ωραία. Και βέβαια τη σαλάτα δεν τη συνοδεύσω μόνη της. Θα φάω μαζί και το avocado toast που φτιάξαμε. Σκέφτομαι να φτιάξω και ένα δεύτερο με το άλλο μισό που περίσσεψε, γιατί τελικά δεν το έβαλα στη σαλάτα. Καλή μου όρεξη. Πιο ωραίο νομίζω είναι το ψωμί όταν δεν είναι ψημένο, δεν ξέρω. Εσάς σας αρέσει ψημένο ή όταν είναι ομό το ψωμί μαζί με το αβοκάντο, αν τρώτε φυσικά. Μαλακώνει το ψωμί πάρα πολύ από το αβοκάντο που είναι έτσι λίγο πιο κρεμμώδης και το λιμονάκι. Το αβοκάντο θεωρείται φρούτο. Ούτε εγώ δεν το ήξερα. Και μάλιστα έχει πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες, ειδικά για αυτούς που δεν τρώνε κρέας. Το έχω ξαναπεί κιόλα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη διατροφή σου αν δεν τρως κρέας. Πλέον και σαλατούλα. Και επίσης έχω εδώ πέρα και κάποιες πατάτες τηγανιτές. Εντάξει, πατάτα σε χορτέ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι γλυκό πατάτα αυτή τη φορά. Πάνε γλυκό πατάτα στο μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ ωραίες. Οπότε, ναι, με αυτά τα πράγματα από μια μικρή έρευνα που έχω κάνει τρέφεται η Ariana, κυρίως της αρέσουν πάρα πολύ οι γλυκοπατάτες, της αρέσουν πάρα πολύ οι σαλάτες γενικότερα όλα αυτά με τα αβοκάντο και όλα αυτά. Η βρώμη συνήθως επιλέγει να φάει με κάποια φρούτα το πρωί, οπότε αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές τροφές που τρώει η Ariana Grande. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι σήμερα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram εδώ πέρα, γιατί ανεβάζω διάφορες φωτογραφίες έτσι. Και κάποιες βλακίες που κάνουμε. Κλασικά πράγματα στα stories. Ανεβάζω έτσι και διάφορες φωτογραφίες πιο καλλιτεχνικού περιεχομένου, αν σας ενδιαφέρουν. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σου άρεσε. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια ποιον διάσημο θέλετε να δείτε εσείς μετά να κάνω. Γιατί όχι, αν σας αρέσει κάποιος αγαπημένος τραγουδιστής, ηθοποιός, οτιδήποτε, κάποιος καλλιτέχνης, μπορείτε να μου αφήσετε από κάτω στα σχόλια και να μου πείτε ότι θέλω να κάνεις, για παράδειγμα, τρώω και 24 σαν τον Τιν, καταλαβαίνετε, τον αγαπημένο σας διάσημο. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! In your traffic light with my stupid mouth, there's the yellow sign, means that I'll find, now that I cannot control you.
stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means that I don't find nothing I cannot control you.